Μπορώ να πω κάτι, αυτό. Αντί να κοκορομαχούμε, αν δεν καταλάβατε. Μπορώ να ακούμε σε ξέμαθρωπε. Κοιτάξτε κάτι. Πρέπει να μιλήσω. Σα παρακαλώ, μιλήσω. Κοιτάξτε κάτι. Όταν έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση, μην πάτε, μην τη σκιάζετε και τη στιγματίζετε. Όχι για να ικανοποιήσετε. Ίσα-ίσα. Για τον κόσμο μα ακούει. Να κάνει ένα σύντομο σχόλιο, κύριο Μιλαπίδη, και να μην σα κρύβουμε. Σε αυτόν τον τόπο. Να μην μιλάμε ο ένα πάνω στον άλλον και να ακουγόμαστε όλοι. Εγώ αυτό προτείνω. Πολύ σύντομα, κύριε Μιλαπίδη, αν έχετε την καλοσύνη. Ήρθαμε μετά από ένα δημοψήφισμα να συζητήσουμε εδώ και λέτε ότι κοκορομαχούμε. Έχουμε πολιτικέ διαφωνίε. Αναγνωρίστε το επιτέλους. Εμείς. Εσείς δαιμονοποιείτε όποιον δεν είναι με την άποψή σας. Έχετε εντύπωση ότι ήρθα εδώ για να χαλάσω τον χρόνο μου να τσακώνω μαζί σας. Φυσικά και όχι. Ωραία, ας πάμε στο αύριο λοιπόν. Οι δηλώσεις του κυρίου Σούλτς, αν διείδα καλά, μας κατατάσσουν στις χώρες που παρότι έχουμε φοβερή αξιοπρέπεια, είμαστε σε χώρες τρίτου κόσμου που χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν ξέρω αν είναι αποτέλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ ή των προηγουμένων κυβερνήσεων. Πάντως είναι η πραγματικότητα ότι το 2015 τη στιγμή που βρέχει λεφτά στην Ευρώπη από την χαμήλωση των επιτοκίων του κυρίου Ντράγκη, ο κύριος Σούλτς, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κρίνει ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι ανθρωπιστική βοήθεια. Από ό,τι βλέπω, ήδη ανακοινώθηκε, ναι, και ο κύριος Σούλτς μίλησε για σύνοδο της Ευρωζώνης την Τρίτη. Δεν ξέρω πού μας κατατάσσει σαν χώρα. Γιατί μετά την διεθνή κατάταξη που κάναμε να μην πληρώσουμε στο Δούνου του, να είμαστε στις υποσαχάριες χώρες της Αφρικής, στη Ζιμπάμπουε και στο Ζαΐρ, τώρα ερχόμαστε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να μπαίνουμε σε μια καραντίνα, να είμαστε μια χώρα η οποία απαιτεί ανθρωπιστική βοήθεια, να το δηλώνει τόσο απερίφραστα Κυριακή βράδυ ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκπροσωπεί τους θεσμούς. Δεν περιποιεί τιμή για κανέναν Έλληνα αυτή τη στιγμή να σέρνεται έτσι. Απ' τη μια να έχει υψωμένη την γροθιά του όχι και απ' την άλλη τεντωμένο το χέρι για ανθρωπιστική βοήθεια. Οι στιγμές είναι πολύ κρίσιμες, είναι ιστορικές και αν δεν καταλάβουμε ότι με Ομόνοια θα βγούμε από το αδιέξοδο, αν συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τυφλά την οποιαδήποτε ιδεολογία μας και να πιστεύουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την καλύτερη κυβέρνηση, έχει επιτελέσει φοβερό έργο, έχει κάνει φοβερή διαπραγμάτευση, έχει πάρει 6 μήνες παράταση χωρίς να πάρει χρήματα, τώρα ζητάει χρήματα και δεν του δίνουν και είμαστε στον κρεμό. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε, παραβιάζουμε πόρτες όταν μιλάμε στη χώρα αυτή για δημοκρατία και για απόρριψη της λιτότητας. Όλοι έχουμε υποφέρει. Είμαι εκπρόσωπος και μιας γενιάς αυτή τη στιγμή που βιώνει την ανεργία και το φάσμα της μετανάστευσης διαρκώς. Φεύγουν φίλοι μας, φεύγουν γνωστοί μας γιατί δεν μπορούν να ζήσουν στην Ελλάδα. Και αυτή τη στιγμή καθόμαστε και υποστηρίζουμε τι σημαίες, κουνάμε σημαίες τη στιγμή που έχουμε απομονωθεί από το διεθνή περίγυρο. Λοιπόν, κάποια στιγμή πρέπει να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα ότι έχει αρχίσει να προσγειώνεται. Ελπίζω και ο υπόλοιπος ΣΥΡΙΖΑ να προσγειωθεί. Γιατί είπε ο κ. Μεταφύτης ότι απορρίπτω το ρεαλισμό. Εμείς απορρίπτουμε το σουρεαλισμό. Γιατί ζούμε το σουρεαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. 5 χρόνια λέει όχι στα πάντα και τη στιγμή που ήρθε να κυβερνήσει ξανά είπε όχι. Mm-hmm. Πρέπει να πει και ένα ναι. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα πορευτούμε, ιστορικά έχουμε πορευτεί μέσα από τα όχι. Λοιπόν, από το ναι του κυρίου Τσίπρα διακυβεύεται η εθνική ιστορία και η αξιοπρέπεια της χώρας. Βάλτε μια τελεία και ένα πολύ σύντομο σχόλιο από τον κύριο